Πιο συγκεκριμένος. Η χώρα λοιπόν χρειάζεται τρεις μεγάλες μεταβολές. Πρώτα στο πολιτικό της σύστημα. Ναι. Το οποίο φέρει την κύρια ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν η λύση δεν είναι πολιτική, δεν υπάρχει. Το δεύτερο είναι να αλλάξει το οικονομικό της μοντέλο. Όταν λέμε πολιτική λύση, τι εννοούμε? Ναι, εννοώ δηλαδή με βαθιές τομές στο πολιτικό σύστημα. Κύριε Οικονομέα, είπα χθες μια φράση, να την επαναλάβω τώρα. Η χώρα είναι ελληματική στη δημοκρατία της. Με την ευθύνη του συστήματος. Mm-hmm. Για να το πω έτσι πολύ πιο απλά. Όταν κάποιος στην Ελλάδα εκλεγεί ή αναλάβει με οποιοδήποτε τρόπο την ηγεσία ενός κόμματος εξουσίας, αυτός κατακτά όλο το κόμμα αυτομάτως. Δεν ανέχεται καμία άλλη φωνή, δεν ανέχεται θεσμική λειτουργία. Πρόεδρο κεντρικό και πρωθυπουργικό κεντρικό. Το πρωθυπουργικό λοιπόν, κεντρικό. Έτσι, είναι το ενός ανδρός αρχή. Ναι. Όταν αυτός ο αρχηγός εκλεγεί πρωθυπουργός, τότε κατακτά και όλη τη χώρα. Την παίρνει ως έπαθλο. Και με την ομάδα του, με τους φίλους του, με τα αδέρφια του, με τα ξαδέρφια του, με το υπηρετικό του προσωπικό, επιχειρεί να διοικήσει τη χώρα. Εάν συμβεί αυτός να είναι μια φωτισμένη προσωπικότητα, τότε η χώρα πάει, όχι, η χώρα κάνει βήματα μπροστά. Πάει μπροστά η χώρα. Εάν όμως συμβεί να μην είναι, τότε δεν υπάρχει θεσμικό αντίβαρο να ανασχέσει μια κακή πρωθυπουργία. Αυτό είναι το βασικό.